ξεκίνησε και περπατάει η μεγάλη εβδομάδα. Και μέρα με την ημέρα έχουμε και κάτι άλλο που μας αφιερώνει η Εκκλησία μας. Την Αγία, λέει, και Μεγάλη Τρίτη. Είναι ο όρθρος όμως που ψάλλεται το βράδυ της Μεγάλης Δευτέρας. Γιορτάζουμε, λέει, την παραβολή των 10 παρθένων. Αλλά στο Ευαγγέλιο όμως θα ήθελα λίγο να υπογραμμίσω και αυτό, για να βάλουμε ο καθένας τον εαυτό του μπροστά σε αυτό και να δούμε τι θέλει ο Χριστός. Είναι εκείνο το κομμάτι, εκείνη η περικοπή που λέει εκείνα τα φρικτά λόγια ο Χριστός στους γραμματείς και στους φαρισαίους. Πω. Τα ακούω κάθε Μεγάλη Δευτέρα βράδυ και τρέμω, λέω, Θεέ μου, και για μας τα λες αυτά. Ουέ ημίν γραμματείς και φαρισαίοι υποκριτέ. Αλίμονό σας, λέει, γραμματείς και φαρισαίοι υποκριτέ. Τι σημαίνει υποκριτής, μωρέ? Είναι αυτός που άλλο είναι και άλλο δείχνει. Μοιάζεται, λέει, σαν τους τάφους. Εκείνος τους τάφους που απ' έξω, λέει, είναι πανέμορφη. Μέσα όμως είναι γεμάτη, λέει, σκουλίκια και δυσοδεία και βρωμιά. Έτσι είναι η ψυχή μας, μωρέ. Και αυτές τις μέρες φωνάζουμε για τη μασκούλα την καημένη, την ηλική μάσχα μασκούλα. Αλλά δεν σκεφτόμαστε. Αλλιώνει, λέει, το πρόσωπο και δεν φαίνεται το πρόσωπο και το πρόσωπο του Θεού μας μας έχει βάλει. Την άλλη όμως τη μάσκα, εκείνη εκεί που αλλάζει τη φάτσα μας, αλλάζει την όψη της ψυχής μας. Γι' αυτό, λοιπόν, μέρες και ώρες μετάνοιας και αυτές τις μέρες έχουμε και την παραβολή των 10 παρθένων. Τι ήταν αυτό το γεγονός? Περίμεναν, λέει, 10 κορίτσια τον νυμφίο να έρθει. Και νυμφίος εδώ είναι ο Χριστός μας. Οι 5 από αυτές ήταν φρόνιμες, δηλαδή είχαν μυαλό και σκέφτηκαν τι να κάνουν. Να προετοιμαστούν, δηλαδή, να έχουν πολύ λάδι από τις αρετούλες τους και από την ψυχή τους. Και να περιμένουν τον Χριστό να έρθει ο νυμφίος. Οι άλλες δεν προέβλεψαν καθόλου να έχουν λαδάκι. Και ήρθε, λέει, ο νυμφίος. Και οι 5 φρόνιμες που είχαν αναμένες τις λαμπάδες τους, δηλαδή που κάνανε αυτά που έπρεπε, την νηστεία τους, τις προσευχές τους, τις αρετές τους, την αγάπη τους, την ταπείνωση, την υπομονή. Όλα αυτά, λοιπόν, τα είχανε. Άρα αναμένει η λαμπάδα, αναμένω το καντιλάκι. Και ήρθε ο Χριστός και τις πήρε μέσα. Οι άλλες όμως που δεν είχαν προβλέψει και άργησε να έρθει ο νυμφίος, έσβησαν οι λαμπάδες, έσβησε η ψυχή, έσβησε η πίστη, έσβησε η αγάπη στο Θεό, έσβησε η αγάπη στο συνάνθρωπο και ζητούσαν λαδάκι, λέει, από τις φρόνιμες. Πάτε, λέει, να αγοράστε. Και πήγανε και ήρθε ο νυμφίος και μείναν απ' έξω. Και χτυπούσαν την πόρτα, αλλά αν έρθει ο Χριστός τη Δευτέρα Παρουσία, δεν έχει μετάλλαγη. Ό,τι προλάβουμε, λοιπόν, άιτε, ό,τι προλάβουμε, ό,τι προλάβουμε, και μας δίνει ο Θεός χρόνο και μας δίνει διάθεση και μας λέει λόγια και μας δείχνει αγάπη. Για να προλάβουμε μας δείχνει αγάπη. Άιτε. Άντε, να μοιάσουμε τις φρόνιμες παρθένες, να μην μοιάσουμε εκείνες οι οποίες ήταν οκνηρές, ούτε τους φαρισαίους και τους γραμματείς να μοιάσουμε, αλλά όλους αυτούς που δείξανε μετάνοια και ταπείνωση και υπομονή και ειλικρίνεια. Άντε, καλή συνέχεια, μεγάλη εβδομάδα.